Φυσιολογική τοκετή, κεσαρικές τομές και οι διάφορες γυναικολογικές επεμβάσεις γίνονται καθημερινά στην κλινική Ελευθώ από εμπειρότατους μυευτήρες και με αξιόπιστη αναισθησιολογική φροντίδα, στην οποία υπεύθυνος είναι ο γιατρός αναισθησιολόγος Παράσχος Θεόδωρος. Έτσι λοιπόν, στα πλαίσια των καλύτερων παροχών, η Κλινική Ελευθώ και το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρά ουσιαστικά στη σύμβασή της με τον ΟΠΗ κάτι που ο νέος Υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής μπήκε στη διαδικασία να προχωρήσει το σχέδιο μελέτης του για τη διακοπή των συμβάσεων με τον ΟΠΗ, κυρίως με μεγάλες και ακριβές ιδιωτικές κλινικές. Τη Δευτέρα μπαίνει σε ισχύ η σύμβασή μας με τον ΟΠΗ. Αυτό σημαίνει ότι η ασφαλισμένη γυναίκα στον ΕΟΠΗ θα έχει ένα μικρότερο κόστος για τον τοκετό ή για τις άλλες μευτικές ή γυναικολογικές πράξεις. Αυτό ισχύει σε όλες τις κλινικές, σε επίπεδο περιφέρειας να μιλήσουμε? Για την ώρα ισχύει στην Ελευθώ από Δευτέρα. Ποια η διαφορά σε μια γυναίκα που ερχόταν μέχρι τώρα, τον προηγούμενο μήνα ας πούμε, και από εδώ και πέρα? Ναι, κοιτάξτε, η σύμβαση σημαίνει ότι ο ΕΟΠΗ θα επιδοτεί κατά κάποιο τρόπο τον τοκετό και τις άλλες πράξεις μευτικές και γυναικολογικές με κάποιο συγκεκριμένο ποσό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω, θα το δω στις επόμενες λίγες μέρες. Από τις ισχύουσες τιμές θα αφαιρείται αυτό το ποσό. Οπότε θα είναι φθηνότερος, ας περιοριστούμε στον τοκετό. Ναι. Θα είναι φθηνότερος στον τοκετό. Μέχρι τώρα, δηλαδή, μια γυναίκα προτιμούσε να πάει στο νοσοκομείο για τέτοιου είδους. Εάν βρισκόταν σε ωριακή κατάσταση, ίσως να κατά ανάγκη να πήγαινε. Τώρα θα είναι πιο εύκολο για αυτήν να έρθει στον χώρο το δικό μας. Να πούμε έτσι γενικά ότι μειώνεται περίπου στο 1/3 της τιμής. Περίπου ναι. Σε ό,τι αφορά βέβαια στο κόστος της κλινικής, γιατί οι γιατροί, ο μευτήρας και ο αναισθησιολόγος πληρώνονται κανονικά. Τη Δευτέρα λοιπόν, 1 Ιουνίου, μπαίνει σε ισχύ η σύμβασή μας με τον ΕΟΠΗ.